172 ψηφοδέλτια. Έγκυρα 172 ψηφοδέλτια. Άκυρα κανένα. Λευκό κανένα. Ως προς την δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων και την παθητική δωροδοκία, όπως αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο, ψήφισαν ναι 4 βουλευτές, όχι λόγω αναρμοδιότητας της Βουλής και διαβίβασης των αρμόδιων εισαγγελέων, ψήφισαν 168 βουλευτές. Παρόν κανείς. Ως προς την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο, ψήφισαν ναι 3 βουλευτές, όχι λόγω αναρμοδιότητας της Βουλής και διαβίβασης των αρμόδιων εισαγγελέων, ψήφισαν 168 βουλευτές. Ένα άκυρο ως προς την δεύτερη πράξη. Για τον κύριο Βενιζέλο, Ευάγγελο Βενιζέλο, ψηφοδόχος νούμερο 2, ψήφισαν συνολικά 172 βουλευτές, ευρέθησαν στην κάλπη 172 ψηφοδέλτηρα. Έγκυρα 172, άκυρο κανένα, λευκό κανένα. Έχω κόκκινο. Ενημερώστε με αν συνεχίσω ή αν επαναλάβω. Αμένα, αυτό είναι εύκολο. Να επαναλάβω από τον κύριο Βενιζέλο ή και το πρώτο. Δεν σας άκουσα. Αποτέλεσματα ψηφοφορίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο σώμα το αποτέλεσμα της διεξαχθήσεις μυστικής ψηφοφορίας. Για τον πρώην Υπουργό, κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, ψηφοδόχο νούμερο 1, ψήφισαν συνολικά 172 βουλευτές, ευρέθηκαν στην κάλπη 172 ψηφοδέλτια. Έγκυρα 172, άκυρα κανένα, λευκό κανένα. Εντάξει, καταγράφουμε. Ως προς την δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων και την παθητική δωροδοκία, όπως αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο, ψήφισαν ναι 4 βουλευτές, όχι λόγω αρμοδιότητας της Βουλής και διαβίβασης των αρμόδιων εισαγγελέων, ψήφισαν 168 βουλευτές. Παρόν κανείς. Ως προς την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο, ψήφισαν ναι 3 βουλευτές, όχι λόγω αναρμοδιότητας της Βουλής και διαβίβασης των αρμόδιων εισαγγελέων, ψήφισαν 168 βουλευτές, ευρέθηκε ένα άκυρο ως προς την δεύτερη πράξη. Για τον πρώην Υπουργό, κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, ψηφοδόχος νούμερο 2, ψήφισαν συνολικά 172 βουλευτές, ευρέθησαν στην κάλπη 172 ψηφοδέλτια, έγκυρα 172, άκυρο κανένα, λευκό κανένα. Ως προς την δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων και την παθητική δωροδοκία, όπως αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο, ψήφισαν ναι 5 βουλευτές, όχι λόγω αναρμοδιότητας της Βουλής και διαβίβαση στην αρμόδια εισαγγελέα, ψήφισαν 167 βουλευτές, παρόν κανείς. Ως προς την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αναφέρεται, συγγνώμη, αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο, ψήφισαν ναι 5 βουλευτές, όχι λόγω αναρμοδιότητας της Βουλής και διαβίβαση των αρμόδιων εισαγγελέων, ψήφισαν 166 βουλευτές, παρόν κανείς, ένα άκυρο όπως την δεύτερη πράξη. Για τον κύριο πρώην Υπουργό, κύριο Άδωνη Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη, ψηφοδόχος νούμερο 3, ψήφισαν 172, ευρέθησαν στην κάλπη 172, έγκυρα 171, άκυρο 1. Ως προς την δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων και την παθητική δωροδοκία, όπως αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο, ψήφισαν ναι 5 βουλευτές, όχι λόγω αναρμοδιότητας της Βουλής και διαβίβασης των αρμόδιων εισαγγελέων, ψήφισαν 164 βουλευτές. Παρόν κανείς. Ως προς την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο, ψήφισαν ναι 5 βουλευτές, όχι λόγω αναρμοδιότητας της Βουλής και διαβίβασης των αρμόδιων εισαγγελέων, ψήφισαν 163 βουλευτές. Παρόν κανείς, ένα άκυρο ως προς τη δεύτερη πράξη. Για τον πρώην Υπουργό, κύριο Κουτρουμάνη Γεώργιο, ψηφοδόχος νούμερο 4, ψήφισαν 172, ευρέθησαν στην κάλπη 172, έγκυρα 171, άκυρο 1. Ως προς την δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων και την παθητική δωροδοκία, όπως αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο, ψήφισαν ναι 4 βουλευτές, όχι λόγω αναρμοδιότητας της Βουλής και διαβίβασης των αρμόδιων εισαγγελέων, ψήφισαν 166 βουλευτές, παρόν 1. Ως προς την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο, ψήφισαν ναι 4 βουλευτές, όχι λόγω αναρμοδιότητας της Βουλής και διαβίβασης των αρμόδιων εισαγγελέων, ψήφισαν 165 βουλευτές, παρόν 1 βουλευτής. Και ένα άκυρο ως προς την δεύτερη πράξη. Για τον πρώην Υπουργό, κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, ψηφοδόχος νούμερο 5, ψήφισαν συνολικά 172, ευρέθησαν στην κάλπη 172 ψηφοδέλτια, έγκυρα 170, άκυρα 2, λευκό κανένα.
ως προς την ιδεροληψία πολιτικών αξιωματούχων και την παθητική ιδεροδοκία, όπως αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο, ψήφισαν ναι 5 βουλευτές, όχι λόγω αναρμοδιότητας της Βουλής και διαβίβασης των αρμόδιων εισαγγελέων, ψήφισαν 165 βουλευτές. Παρόν κανείς. Ως προς την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο, ψήφισαν ναι 5 βουλευτές, όχι λόγω αναρμοδιότητας της Βουλής και διαβίβασης των αρμόδιων εισαγγελέων, ψήφισαν 164 βουλευτές. Παρόν κανείς. Ένα άκυρο ως προς τη δεύτερη πράξη. Για τον πρώην Υπουργό, κύριο Λικουρέτζο Ανδρέα, εψήφισαν 172, ευρέθησαν στην κάλπη 172, ψηφοδέλτια έγκυρα 170, άκυρα 2 ψηφοδέλτια. Ως προς την δροληψία πολιτικών αξιωματούχων και την παθητική δωροδοκία, όπως αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο, ψήφισαν ναι 6 βουλευτές, όχι λόγω αναρμοδιότητας της Βουλής και διαβίβασης των αρμόδιων εισαγγελέων, ψήφισαν 163 βουλευτές, παρόν ψήφισε ένας βουλευτής. Ως προς την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο, ψήφισαν ναι 6 βουλευτές, όχι λόγω αναρμοδιότητας της Βουλής και διαβίβασης των αρμόδιων εισαγγελέων, ψήφισαν 162 βουλευτές, παρόν ψήφισε ένας βουλευτής. Βρέθηκε ένα ψηφοδέλτιο άκυρο ως προς την δεύτερη πράξη. Για τον πρώην Πρωθυπουργό, κύριο Πικραμένο Παναγιώτη, ψηφοδόχος νούμερο 7, εψήφισαν 172, ευρέθησαν στην κάλπη 172 ψηφοδέλτια, κανένα λευκό. Ως προς την ιδεροληψία πολιτικών αξιωματούχων και την παθητική ιδεροδοκία, όπως αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο, ψήφισαν ναι 5 βουλευτές, όχι λόγω αναρμοδιότητας της Βουλής και διαβίβασης των αρμόδιων εισαγγελέων, ψήφισαν 165 βουλευτές. Παρόν κανείς. Ως προς την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο, ψήφισαν ναι 5 βουλευτές, όχι λόγω αναρμοδιότητας της Βουλής και διαβίβασης των αρμόδιων εισαγγελέων, ψήφισαν 164 βουλευτές. Παρόν κανείς. Για τον πρώην Υπουργό, κύριο Μάριο Σαλμά, ψηφοδόχος νούμερο 8. Ψήφισαν συνολικά 172 βουλευτές. Ευρέθησαν στην κάλπη 172 ψηφοδέλτια. Έγκυρα 168 ψηφοδέλτια. Άκυρα 4 ψηφοδέλτια. Ως προς την δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων και την παθητική δωροδοκία, όπως αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο, ψήφισαν ναι 5 βουλευτές, όχι λόγω αναρμοδιότητας της Βουλής και διαβίβασης των αρμόδιων εισαγγελέων, ψήφισαν 163 βουλευτές, παρόν κανείς. Ως προς την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο, ψήφισαν ναι 5 βουλευτές, όχι λόγω αναρμοδιότητας της Βουλής και διαβίβασης των αρμόδιων εισαγγελέων, ψήφισαν 162 βουλευτές. Για τον πρώην Πρωθυπουργό, κύριο Αντώνιο Σαμαρά, ψηφοδόχος νούμερο 9. Ψήφισαν 172 βουλευτές, ευρέθησαν στην κάλπη 172 ψηφοδέλτια. Έγκυρα 171, άκυρο 1 ψηφοδέλτιο. Ως προς την δωροληψία πολιτικών αρχηγών, πολιτικών αξιωματούχων και την παθητική δωροδοκία, όπως αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο, ψήφισαν ναι 5 βουλευτές, όχι λόγω αναρμοδιότητας της Βουλής και διαβίβασης των αρμόδιων εισαγγελέων, ψήφισαν 166 βουλευτές, παρόν κανείς. Ως προς την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο, ψήφισαν ναι 4 βουλευτές, όχι λόγω αναρμοδιότητας της Βουλής και διαβίβαση στον αρμόδιο εισαγγελέα, ψήφισαν 166 βουλευτές. Παρόν κανείς. Για τον πρώην Υπουργό, κύριο Στουρνάρα Ιωάννη, ψηφοδόχος νούμερο 10, ψήφισαν 172, ευρέθησαν στην κάλπη 172 ψηφοδέλτια, έγκυρα 171, ένα άκυρο ψηφοδέλτιο. Λευκό, κανένα. Ως προς την δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων και την παθητική δωροδοκία, όπως αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο, ψήφισαν ναι 7 βουλευτές, όχι λόγω αναρμοδιότητας της Βουλής και διαβίβασης των αρμόδιων εισαγγελέων, ψήφισαν 164 βουλευτές. Παρόν κανείς. Ως προς την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο, ψήφισαν ναι 6 βουλευτές, όχι λόγω αναρμοδιότητας της Βουλής και διαβίβασης των αρμόδιων εισαγγελέων, ψήφισαν 165 βουλευτές. Παρόν κανείς. Ευρέθηκε ένα ψηφοδέλτιο άκυρο ως προς τη δεύτερη πράξη. Κατόπιν των αποτελεσμάτων διεξαχθής μυστικής ψηφοφορίας και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86, παράγραφος 3 του Συντάγματος, 157, παράγραφος 3, 73 του Κανονισμού της Βουλής και του νόμου 3126 του 2003 περί ευθύνης υπουργών όπως ισχύουν, η Βουλή, αποδεχόμενη την πρόταση του πορίσματος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την υπόθεση Νοβάρτης, με απόλυτη πλειοψηφία
αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία ως προς την νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όχι, εδώ. Αποφάσισε τη μίας ξυπνικής δίωξης λόγω αναρμοδιότητας της Βουλής κατά του πρώην Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά με απόλυτη πλειοψηφία ως προς την δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων και την παθητική δωροδοκία, όπως αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο, με απόλυτη πλειοψηφία ως προς την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο. Κατά του πρώην Πρωθυπουργού κ. Παναγιώτη Πικραμένου, με απόλυτη πλειοψηφία ως προς την δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων και την παθητική δωροδοκία, όπως αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο, με απόλυτη πλειοψηφία ως προς την νομιμοποίηση εσόδων από τις παράνομες δραστηριότητες, όπως αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο. Κατά του πρώην Υπουργού κ. Δημητρίου Αβραμόπουλου, με απόλυτη πλειοψηφία ως προς την δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων και την παθητική δωροδοκία, όπως αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο, με απόλυτη πλειοψηφία ως προς την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο. Κατά του πρώην Υπουργού κ. Ανδρέα Αλαβέρδου, με απόλυτη πλειοψηφία ως προς την δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων και την παθητική δωροδοκία, όπως αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο, με απόλυτη πλειοψηφία ως προς την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο. Κατά του πρώην Υπουργού κ. Ανδρέα Λικουρέτζου, με απόλυτη πλειοψηφία ως προς την δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων και την παθητική δωροδοκία, όπως αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο, με απόλυτη πλειοψηφία ως προς την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο. Κατά του Υπουργού κ. Μάριου Σαλμά, με απόλυτη πλειοψηφία ως προς την δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων και την παθητική δωροδοκία, όπως αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο, με απόλυτη πλειοψηφία ως προς την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο. Κατά του πρώην Υπουργού κ. Σπυρίδωνα Άδωνη Γεωργιάδη, με απόλυτη πλειοψηφία ως προς την δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων και την παθητική δωροδοκία, όπως αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο, με απόλυτη πλειοψηφία ως προς την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο. Κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Τουρνάρα, με απόλυτη πλειοψηφία ως προς την δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων και την παθητική δωροδοκία, όπως αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο, με απόλυτη πλειοψηφία ως προς την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο. Κατά του πρώην Υπουργού κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, με απόλυτη πλειοψηφία ως προς την δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων και την παθητική δωροδοκία, όπως αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο, με απόλυτη πλειοψηφία ως προς την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο. Κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Κουτρουμάνη, με απόλυτη πλειοψηφία ως προς την δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων για την παθητική δωροδοκία, όπως αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο, με απόλυτη πλειοψηφία ως προς την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο. Και όπως περιγράφεται στο ΣΑΝΟ πόρισμα, το οποίο ανακοινώθηκε και καταχωρήθηκε στα πρακτικά της Ολομέλειας της Βουλής συνεδρίασης της 30 Απριλίου 2018 και αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, καθώς και των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης. Και την διαβίβαση διά του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του πορίσματος της Επιτροπής και οποιοδήποτε πρωτοτύπου εγγράφου κατέχει σχετικού με τις αναφερόμενες πράξεις και τα πρόσωπα, στην Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς Αθηνών, διά της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για την άσκηση των κατανόμων πράξεων. Το ανωτέρω αναφερόμενο πόρισμα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής καταχωρίζεται στα πρακτικά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώμα να εξοδοτήσει το Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωσης των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης. Συνεπώς, το Σώμα παρήσχε την ζητησίδησα εξουσιοδότηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε σε αυτό το σημείο να λύσουμε τη συνεδρίαση με τη συνένεση του Σώματος, λένε τη συνεδρίαση για τη Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018 και ώρα 6 το απόγευμα, με αντικείμενο εργασιών, κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικύρων ερωτήσεων. Ευχαριστούμε πολύ.